φτάνουμε στο χώρο, καταλαβαίνω ότι είναι κόνσεπτ γάμος, ότι έχουμε τώρα εδώ πέρα, θα γίνουν παντριές και δεν το ξέρω τη μάνα μου, οπότε σκοτεινιάζει το τοπίο, φαίνεται. Καλημέρα! Καλημέρα! Αγουροξυπνημένου σας βλέπω. Είμαστε λίγο. Γιατί? Κοιμηθήκαμε λίγο κατά τις 2, ξυπνήσαμε κατά τις 4. Γιατί? Τι φάση, πάρτι? Πάνω κάτω. Ναι. Θέλω λίγο να σας κοπεί το πάρτι. Γιατί γενικότερα στη μόδα τα μοντέλα ξυπνάνε πρωί. Άρα πρέπει να κοιμάστε και φυσιολογικές ώρες. Χώσιμο από την κυρία Ζένα, κομπούνε τα πάρτι. Κόβονται τα πάρτι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Αλλά πού να ξέρουμε κι εμείς ότι θα ξυπνήσουμε 4 η ώρα. 4! Λοιπόν, αγούρο ξυπνημένα μου. Στην προηγούμενη δοκιμασία είχαμε έναν νικητή. Edward. Έλα μπροστά, αγάπη μου. Σήμερα το avantage σου είναι ότι είσαι art director. Δεν σου δίνεται πολύ συχνά αυτός ο ρόλος. Τι? Δηλαδή. Λοιπόν, το concept σήμερα είναι εναλλακτική γάμη. Okay. Και εσένα η θέση σου είναι, πρώτον, αποφασίζεις εσύ με ποιον θα κουμπώσεις. Ωραία. Okay. Δημιουργείς τα ζευγάρια. Ναι. Και τους δίνεις και τα concept. Όταν λες concept. Λοιπόν, τα concept των γάμων είναι 9 και είναι νεοβλάχικος, κλασικός, μπόχο, συνικέσιο, hipster, goth, bikers, Indian και Las Vegas. Εσύ τώρα, επιλέγοντας τον άνθρωπο με τον οποίο θα παντρευτείς, και τα ζευγάρια, θα μας εξηγείς και τη στρατηγικούλα σου. Ναι. Ωραία. Θες να ξεκινήσεις με το ζευγάρι σου? Την Ήρυδα. Ήρυδα. Έλα εδώ. Γιατί την Ήρυδα? Γιατί έχει πολύ καλή κινησιολογία, είναι άνετη, δεν θα μαγκώσει. Ωραία. Ήρυδα, στη θέση σου είσαι η γυναίκα του Edward. Να ζήσετε, Ήρυδα. Το καλό. Καλής απογόνης. Στα δικά μας ελεύθερα. Είχαμε συνεννοηθεί να επιλέξει εμένα. Ο Έντουαρντ είναι ένας επαγγελματίας και θεώρησε ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ να βγάλω οτιδήποτε χρειαστεί πάνω στα κόνσερτ. Δεύτερο ζευγάρι θα είναι η Ρασέλ. Με την Πότα. Και ο Αθανασόπουλος. Αθανασόπουλε, δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενο. Ω, μια χαρά μου. Είχες και στο χωριό σου τέτοια νύχτα. Η Ρασέλ γενικά ξέρει τι κάνει. Δεν πεθαίνει και για το modeling. Έχει έρθει εδώ πέρα για το χαβαλέ της και αν της βγει, της βγήκε. Αλλά ό,τι κόνσεπτ και να της βάλει, θα δώσει μεγάλη προσπάθεια για να το βγάλει. Οπότε, λογικά, θεωρώ ότι θα το πάμε καλά. Θα πάρετε ενέργεια τη φωτογράφηση, τον παίρνω. Γενικά δεν τον παίρνω, αλλά δεν παίρνω και κανέναν άλλο για γάμο. Θα σου αλλάξω εγώ τη γνώμη σήμερα. Έλα, πήγαμε. Μπήκαν στο σετ και μας το παίξαν έκπληκτη. Α, με έβαλε με τον Ανδρέα. Ναι, λες και δεν το ήξερες, αφού εσύ το ζήτησες. Λοιπόν, έλα, επόμενο ζευγάρι. Λοιπόν. Πέτσας με Ειρήνη. Κοίτα έξω. Wow. Για πες μου λίγο το σκεπτικό σου πάνω στην επιλογή αυτή. Επειδή μου το ζήτησε. Με τον Πέτσα κάνουμε παρέα και θα ήθελα να του δώσω μια κοπέλα. Δηλαδή τον ευνοεί. Να... Τον ευνοεί. Ναι. Ξεκάθαρα. Τα είχαμε ψηλοσυζητήσει από χθες το βράδυ σε περίπτωση που και αν και άμα θα ήθελα να με βάλει με την Ειρήνη. Είστε οκ, okay, εσείς οι δύο? Ναι. Ωραία. Δεν ενθουσιάστηκα τόσο, γιατί με τον Παναγιώτη δεν είμαστε φίλοι, δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου στο σπίτι, τα τυπικά μόνο. Οπότε λέω ότι δεν θα μας βγει η χημεία εύκολα, μόνο από αυτό το κομμάτι. Γενικά δεν έχω κάτι με το παιδί. Πολύ καλοσύνη εδώ μέσα. Θέλω στρατηγική, θέλω έξυπνους ανθρώπους. Έλα. Στο ίσκάι στο γελάκι. Τον κοιτάω, με κοιτάει, του χαμογελάω, σαν φίλος λέω εντάξει, τώρα θα με φτιάξει. Θέλω τον Αντωνόπουλο. Έλα, αγάπη μου, Αντωνόπουλε. Με τον Ηρακλή. Δυνατό ζευγάρι, κίνηση ματ. Και ξαφνικά το χαμόγελο αυτό εξαφανίζεται από τη μούρη μου και λέω, όπα, τη φάση. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να μου αναλύσεις ακριβώς το σκεπτικό σου. Ο Ηρακλής, ό,τι και να κάνει, βγαίνει έτσι. Ο Αντωνόπουλος θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να
ισορροπήσει την κατάσταση, να υπάρχει ένα. Ωραία. Τους ευνοείς ή όχι? Δεν νομίζω. Δεν τους ευνοείς. Είχαμε κάνει μια συζήτηση στο σπίτι με τον Έντουαρντ και του είχα πει ότι δεν θέλω να με βάλεις με αγόρι, αν παιχτεί αυτό το κόνσεπτ. Και μου είπε εντάξει. Και με βάζει με τον Ηρακλή. Εντάξει, είναι λίγο διπρόσωπο αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ο τελευταίος γελάει καλύτερα, λένε. Εσείς πώς νιώθετε? Εμένα δεν με καλύπτει η απάντηση. Παιδιά, είναι ξεκάθαρος. Καλός ή κακός είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της θέσης που έχει σήμερα ο Έντουαρντ. Άρα εσείς καλείστε σε αυτό το κόνσεπτ να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό, προκειμένου στο επόμενο σετ να βρίσκεστε εδώ. Εντάξει, θα μπορούσα και εγώ να πάω να του μιλήσω. Αλλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Τώρα να πάω να γλύψω κάποιον για να με ευνοήσει τη συνέχεια. Νιώθετε πολύ άβολα? Εγώ ναι. Τη δουλειά είναι δουλειά, οπότε θα πρέπει να τα πάω καλά. Εσύ, Παναγιώτη μου, γιατί? Γιατί θα πρέπει να βγάλεις ένα συνέστημα και δεν ξέρω αν μου βγει το συνέστημα. Μα πάνω σε αυτό δεν δουλεύουμε. Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να το βγάλω πιο εύκολα ενώ με ένα κορίτσι. Απλά να το ξέρει ότι αν πάρω την επόμενη καλύτερη φωτογραφία, θα είναι αυτός που θα φάει το δισαβαντάζ, ξεκάθαρα. Οπότε εσείς είσαστε το ξεκάθαρο disadvantage του Edward, γιατί σας δυσκολεύει, ενώ μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι ευνόησε τα δύο προηγούμενα ζευγάρια. Και πάμε για το επόμενο ζευγάρι. Θα έχεις φτιάξει ωραία στο μυαλό σου. Εντάξει, το περίμενε, ρε. Ναι, τρώω, αλλά... Ξεκάθαρα. Αλλά όχι, δεν ξέρω. Θα ευνοήσω, πιστεύω, ένα τελευταίο ζευγάρι... το οποίο είναι η Ginger και ο Δημοσθένης. Η Ginger. Η Ginger μας. Yeah. Μία είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι κάτι που ήθελε. Είναι το γίπινγκ αυτό. Μου το ζήτησε. Πιστεύω ότι το έχουνε. Και είναι καθαρά για να τους ευνοήσω. Άρα αφού το ζητήσατε, άρα αφού... Εσύ δεν ζήτησες τίποτα? Δεν μίλησα, δεν είχα επιλογή. Να μιλήσει. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι, γενικότερα μιλάς. Μιλάω. Άρα τι, αυτός πήγε και ζήτησε, εγώ θέλω την Ginger και η Ginger τύπου... Ζήτησε το χέρι της, ρε παιδί. Καλά, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Κυρία Ζήνο, ο Τζουμάνης Μοσένης τη ζήτησε, δεν τη ζήτησε κανένας τυχαίος. Λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, ο Έντουαρντ διαλέγει. Ποντάρεις καθόλου στο γεγονός ότι η Ξένια μεταμορφώνεται πάρα πολύ? Ξεκάθαρα. Σε αντίθεση με σένα που ακόμα είσαι αρκετά σφιγμένος. Ξεκάθαρα. Άρα κάποια benefits θα τα πάρεις μέσω της Ξένιας. Προφανώς. Okay. Δεν ήθελα να πάω στον Έντουαρντ και να του πω μη με βάλεις, μη με κάνεις. Ούτε στον Δήμο ήθελα. Βασικά πήγα να το πω με έναν έμεσο τρόπο, αλλά εντάξει, λέει όχι ούτε καν και το έχουμε, εγώ το έχω σκεφτεί και. Και απλά το αποδέχτηκα. Επόμενο ζευγάρι. Η Μαριμέλα με τον Εμιλιάνο. Εμένα μου αρέσει αρκετά αυτό το ζευγάρι. Πολύ καλό. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Τι ήταν το για να μου πείτε? Ταιριάζουν πάρα πολύ. Ότι ταιριάζουν στα πρόσωπα. Ταιριάζουν απίστευτα πολύ. Εγώ πιστεύω λίγο προσωπικότητα θα δυσκολευτούν να βγάλουν ένα συνέστημα ξεκάθαρα. Εσείς πώς νιώθετε για το ζευγάρι? Κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω να υπάρξει κακή... συνεργασία με τη Μαρινέλα και χημεία. Δεν θα καπελώσει κανένα τον άλλον. Θα βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα, πιστεύω, και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Μαρινέλα, εσύ? Συμφωνώ με το ζευγάρι μου, φουλ. Ο Εμιλιάνο ήρθε και με έπιασε και μου είπε ότι δεν θέλω να με βάλεις με αγόρι. Δεν το έχω, δεν μπορώ, θα εκτεθώ. Και το σεβάστηκα, δεν ήθελα να εκθέσω κάποιον. Το επόμενο. Θέλω τη Λία με τον... με τον Σίφ. Γιατί? Γιατί η Λία μου φαίνεται λίγο χαχάχιχι. Δεν ξέρω αν και γράφει φανταστικά στο φακό, δεν ξέρω αν θα μπορεί να στηρίξει και να μην καπελωθεί από το Σίφ. Άρα τους ευνοείς ή δεν τους ευνοείς? Νομίζω δεν τους ευνοώ. Δεν τους ευνοείς. Δεν τους ευνοείς, ε. Ωραία. Ο Έντουαρντ είπε ότι δεν μας ευνοεί επειδή έτσι νόμιζε. Λοιπόν, έλα, επόμενο ζευγάρι. Και να βάλω το κορίτσι και τα γόρια μαζί. Πω, έχω ένα δίλημα τρελό στο μυαλό. Θέλω να το κάνω. Κάτι που... Μοιράσου τη σκέψη σου, ρε αγάπη. Θέλω να σε μάθω. Έχω στο μυαλό μου... Ναι, ότι... να βάζω τα δύο κορίτσια και τα δύο αγόρια. Αλλά... αλλά... δεν είμαι απόλυτα σίγουρος άμα θέλω να το κάνω αυτό. Έλα. Παρασκευή με Εμμάνουελ. Κόλωσα. Να πω την αλήθεια. Γι' αυτό δεν το έκανα.
Ο λόγος για τον οποίο δεν διαλέγω να βάλω δύο αγόρια και δύο κορίτσια είναι επειδή ξεκάθαρα τον Εμμάνουελ δεν θα ήθελα να το χαντακώσω και να του βάλω ένα αγόρι, γιατί το είχαμε συζητήσει και μου είχε πει ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να κάνει. Μας νοιάζει τι θέλει ο Εμμάνουελ και κάθε Εμμάνουελ. Παιχνίδι δεν είναι. Διαγωνισμός δεν είναι. Να κερδίσεις δεν θέλεις. Δηλαδή, συγγνώμη, χτες το βράδυ μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, επειδή είχε έρθει η Βίκη και ο Καράβας και κάνανε πεόζες, εσείς κάτσατε και ζευγαρωθήκατε. Όχι, δεν έκανα τα ζευγάρια που μου είπανε. Ήταν όλα μιλημένα. Ήξερε που θα πάει ο Πέτσας, ήξερε που θα πάει ο Δημοσθένης, ήξερε που θα πάει ο αυτός του, ήξερε που θα πάει η Ρασέλ. Δεν πειράζει. Θα το μπορεί πιάσετε πιο αργά. Όταν θα μείνετε λίγοι, θα καταλάβετε. Έλα, βγείτε οι επόμενοι δύο. Είναι οι δύο που έχουν απομείνει. Έλα, μια χαρά γράφουμε. Εντάξει, εσείς είχατε ζευγαρωθεί από το σπίτι? Όχι, δεν είχαμε ζευγαρωθεί από το σπίτι. Αλλά, είμαστε φίλοι, οπότε θα δουλέψουμε έτσι ώστε ο ένας να μην καπελώσει τον άλλον. Εντάξει, έλα. Edward, να σου πω, μέχρι να ετοιμαστούμε και μετά αφού σε τάρεις και τα κόνσεπτ, μετά πήγαινε πια σε λιγάκι τον Εμιλιάνο, πας και σου μάθει λίγο στρατηγική. Γιατί, ξέρεις, η στρατηγική είναι υπέρ σου, δεν είναι υπέρ των άλλων. Αυτό είναι στρατηγική, να βγεις εσύ ξανά νικητής. Όταν έδωσα τα ζευγάρια, μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσα να τα κάνω ένα μπάχαλο για να κρατήσω μόνο για μένα αυτό που έπρεπε. Αλλά τότε ήταν ήδη πολύ αργά και ήταν απλά μια σκέψη η οποία έπρεπε να φύγει από το κεφάλι μου, γιατί δεν μου έκανε καλό.